Δίνουμε συνέχεια στο δελτίο μας και αλλάζουμε εντελώς θέμα και κλίμα και πάμε στα του καιρού. Γιατί νομίζω ότι έχει το ενδιαφέρον να δούμε την προοπτική, ξεκινώντας με τη συνομιλία μας με τον Γιώργο Βασιλιάδη, που έχει και την εξειδίκευση για την πρόγνωση του καιρού. Γιώργο Βασιλιάδη, καταρχήν, ποια εικόνα έχουμε αυτή τη στιγμή στο τελευταίο 24ωρο που είχαμε την εμφάνιση των πρώτων χιονοπτώσεων και αμέσως μετά ποια θα είναι η προοπτική του καιρού? Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Οι χιονοπτώσεις οι οποίες σημειώθηκαν στην Δυτική Μακεδονία αφορούσαν κυρίως τις ορεινές περιοχές. Κατάφεραν να κάνουν την εμφάνισή τους και σε περιοχές Φλόρινας, Πτολεμαΐδας έως και στα 600 μέτρα υψόμετρο. Εικόνες που παρακολουθούμε είναι από τη Φλόρινα, από το ηλεκτρονικό site ηχό. Και έλα, πρέπει να είναι έξω από την Φλόρινα. Ναι, έξω από τη Φλόρινα. Στον δρόμο προς η Δρούζα. Σε περιοχές Καστοριάς και Γρεβενών κατάφερε να εκδηλωθεί χιονόπτωση περίπου έως τα 750 μέτρα. Έπεσαν χαμηλότερα τα υψόμετρα χιονόπτωση σε περιοχές Πτολεμαΐδας και Φλόρινας, όπου στην πόλη της Πτολεμαΐδας, όπως είμαι σε θέση να ξέρω, προσπάθησε να το στρώσει αργά το βράδυ, αλλά ουσιαστικά η χιονόστρωση εντοπίζεται στις γύρω ορεινές περιοχές, από τα ριζά ουσιαστικά των ορεινών όγκων, πάνω από τα 750 περίπου μέτρα υψόμετρο. Η εξέλιξη του καιρού δείχνει μια σταδιακή ύφεση και βελτίωση αύριο, όπου θα υπάρξουν και μικρά ανοίγματα του καιρού και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να πούμε ότι οι συνθήκες που επικράτησαν έως και την προηγούμενη εβδομάδα με τις σχετικά ικανοποιητικές τιμές θερμοκρασίας θα πρέπει να τις ξεχάσουμε. Μπαίνουμε σε μια περίοδο με φυσιολογικές τιμές θερμοκρασίας, οι οποίες με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οικονομία των νοικοκυριών της Δυτικής Μακεδονίας σε ό,τι αφορά την ανάγκη σε θέρμανση. Και το ενδιαφέρον εντοπίζεται και συγκεντρώνεται κατά τη διάρκεια της Τετάρτης, όπου αναμένεται μια νέα μεταβολή του καιρού με βροχές, οι οποίες θα εκδηλωθούν μέσα στην Τετάρτη και σε ένα τμήμα της Πέμπτης, ίσως μέχρι και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης. Λεπτομέρειες για αυτή την προοπτική θα είμαστε σε θέση να δώσουμε στο σημερινό δελτίο καιρού της τηλεόρασης του Flash. Για τα υψόμετρα, μάλιστα, που αναμένονται και χιονοπτώσεις, και μάλιστα πυκνές σε ορεινές και για λίγο και ημιορεινές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, καθώς επίσης θα αναφερθούμε και για τα τμήματα όπου αναμένονται κατά διαστήματα ένταση των φαινομένων. Οπότε έχει ενδιαφέρον η κακοκαιρία, η οποία αναμένεται την Τετάρτη, θα έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κυρίως ως προς την ένταση των φαινομένων, κάτι για το οποίο δεν είχε η προηγούμενη κακοκαιρία. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται μια σταδιακή ύφεση των φαινομένων προς το τέλος της εβδομάδας. Λεπτομέρειες όμως θα είμαστε σε θέση να δώσουμε. Την ώρα είμαστε μεσημέρι Δευτέρας, είναι κοντά στους 4 βαθμούς η θερμοκρασία στην πόλη της Κοζάνης, αντιστοίχως και στην Εορδαία, από ό,τι βλέπω εδώ στο ηλεκτρονικό κατράν. Αυτό είναι το περιβάλλον που θα κινηθούμε, δηλαδή η ανώτατη θερμοκρασία θα είναι μονοψήφιος αριθμός? Ναι, εκεί, κάπου εκεί θα είμαστε. Ίσως στην καλύτερη των περιπτώσεων να φτάσουμε και τους 10 βαθμούς σε περιοχές όπως τα Σέρβια, το Βελβεντό. Παρ' όλα αυτά, δεν νομίζω ότι αυτή η εβδομάδα θα δώσει κάτι περισσότερο. Ίσως προς το τέλος της να φτάσουμε και τους 12 βαθμούς. Άρα, πανοφόροι, καλά ντυμένοι και ξύλα στο τζάκι. Αλλιώς είναι δύσκολο, θα κρυώσουμε. Κρατούμε αυτό που είπες, ότι μέχρι την Πέμπτη έχουμε φαινόμενα, είτε βροχές είτε στα ορεινά χιονοπτώσεις, και από την Πέμπτη μοιάζει λίγο τα πράγματα να γίνονται καλύτερα. Κυρίως από την Παρασκευή. Από την Παρασκευή. Αναλυτικά στα δελτία ειδήσεων, αμέσως μετά στα δελτία καιρού. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο Βασιλιάδη.